και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, στο βιβλίο του Κίνμαν, ο τελευταίος μεγάλος δικτάτορας, αναφέρεται η ρίση του Δαβίδ Ροκφέλερ, του πρώην Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, μεγάλου στελέχους της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, στην οποία ανήκει και ο Πρωθυπουργός μας, όπου το 1985 έκανε την εξής δήλωση. Είμαστε στο κατόφλι μιας μεγάλης μεταμορφώσεως του παγκόσμιου συστήματος. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η κατάλληλη κρίση, μεγάλη κρίση, που θα αναγκάσει τα έθνη να αποδεχτούν τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή η δήλωση ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Θα προχωρήσω διαβάζοντας ένα σημείωμα ενός παλιού μας συναδέλφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, του Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη, που αφήνοντας επικίδιο σημείωμα, το τελευταίο σημείο που ο ίδιος έγραψε, αυτός ο αγωνιστής της δημοκρατίας, πολιτικός μας αντίπαλος στις ιδέες, όμως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ήταν ένας αγωνιστής για την πατρίδα, έγραψε πως προς όλους εμάς, σαλπάρω ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτό που αφήνω πίσω μου, σίγουρα δεν είναι πια η Ελλάδα μου. Αυτός είναι άλλος τόπος, με ανθρώπους άλλης φυλής. Δεν με αφορούν. Τι θέλω εγώ ανάμεσά τους? Ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, λοιπόν, επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που ο Ροκφέλερ προέβλεψε, ότι αλλάζουν τα πάντα. Και ευθύνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτυχε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που αποτελεί τον πυροκροτητή για τη δημιουργία της τεράστιας αυτής παγκόσμιας κρίσης που θα οδηγήσει, όπως βλέπουμε, στη νέα τάξη πραγμάτων. Τον πυροκροτητή που μέσω των ασφαλής τροκυδίνων των ελληνικών CDS θα χτυπήσουν τη Γαλλία, την υποβάθμιση της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας αύριο, της Αμερικής, του συνόλου του κόσμου, για να δημιουργηθεί το νέο νόμισμα, η νέα τάξη πραγμάτων, να εξαφανιστούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Και εδώ, η χώρα της δημοκρατίας, στο ναό της δημοκρατίας, πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Απευθύνομαι σε εσάς, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι δεν έχετε καμία σχέση με τον Πρωθυπουργό που σήμερα εκτελεί αυτό το σχέδιο. Έχετε όμως ευθύνη να αντιδράσετε, να αντιδράσετε σήμερα και να σκεφτείτε ότι σε αυτά τα έδρανα κάθισε κάποτε η Μελίνα Μερκούρη. Τι θα έλεγε η Μελίνα Μερκούρη σήμερα όταν έβλεπε το αντικαγκελάριο να περιφέρεται ως διοικητής της χώρας μας, κάνοντας υποδείξεις για μειώσεις εθνικής κυριαρχίας? Όταν έβλεπε μέσα στα Υπουργεία να κάνουν κομμάτι οι εγκάθετοι της νέας τάξης πραγμάτων, της κυρίας Μέρκελ? Τι θα έλεγε ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος όταν έβλεπε να λαμβάνει εντολή η Βουλή των Ελλήνων και η ελληνική κυβέρνηση από εκείνους οι οποίοι προστάζουν, καταργώντας την εθνική κυριαρχία και τη λαϊκή κυριαρχία? Θα έλεγε όχι. Και το ίδιο που απευθύνομαι σε εσάς, απευθύνομαι και σε κάποιες εφεδρίες αυτήν εδώ τη Βουλή που βρίσκονται από άλλες πλευρές, οι οποίοι γλυκοκοιτάζαν το μνημόνιο στην αρχή, κάνοντας υψηλή κριτική. Εκείνοι που απαιτούν να διαγράφονται οι συνδικαλιστές που παλεύουν για τα δικαιώματά τους, αφήνοντας τους δημάρχους να εκτελούν τους σχεδιασμούς, όπως τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης που μίλησε, χωρίς να διαγραφεί εκείνος βέβαια, για την αυτονόμηση της Θράκης. Σχέδιο που του έφερε δικός μας, ναι κύριε, δικός μας, και πρέπει να διαγραφεί, αυτό λέω. Μα δεν έχει σχέση ο δικός μας και ο δικός σας, αυτό δεν καταλαβαίνετε. Και αυτό που δεν καταλαβαίνετε και δεν καταλαβαίνω και πρέπει να καταλάβουμε, είναι ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι, όχι για να παραδώσουμε τη χώρα, αλλά για να αντισταθούμε στην παράδοση της χώρας. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα. Να ενωθούμε, όχι για να υποκύψουμε στους νέους κατακτητές, όχι για να ακούσουμε τους δοσύλλογους, αλλά για να πούμε το όχι. Το όχι στο οποίο πρέπει να οδηγήσει πράγματι σε ένα εθνικό μέτωπο αντίστασης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι σαφές.
Το 120 συντάγματος λέει ότι ο συσφετερισμός με οποιοδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε και αρχίζει η παραγραφή του εγκλήματος. Η τήρηση του συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Και με τη βία καταλύεται το Σύνταγμα όταν ψηφίζονται αντισυνταγματικές διατάξεις. Όταν το μνημόνιο περνάει με 172 βουλευτές παραχωρώντας εθνική κυριαρχία, ενώ προβλέπεται ο αριθμός των 180 βουλευτών. Το ίδιο το μεσοπρόθεσμο, το ίδιο αντισυνταγματικές διατάξεις που περνάνε με αυτό το σημερινό νομοσχέδιο που επικυρώνει την παράδοση της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς έχει καταργηθεί και το κοινοβούλιο. Θα σας πω μόνο ένα απλό θέμα. 26 Πέμπτου του 2011 καταθέτω ερώτηση με τις καταθέσεις εγγράφων για να μας πούνε το ποιος αγόρασε το ασφάλιστο κινδύνου το CDS από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το οποίο επωλήθη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2009 με ευθύνη και του Υπουργού Οικονομικών τότε του κ. Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού, και σήμερα αξίζει 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσα δηλαδή σήμερα νομοθετούμε επί 5, δεν απαντάνε στην ερώτηση. Τη μετατρέπω σε επερώτηση. Βάσει του 134 παράγραφος 2. Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής ποτέ δεν μπαίνει στον πίνακα. Το ξανακαταθέτω πάλι. Με τον Γιάννη τον Δημαρά και με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Διακομματική επερώτηση. Δεν προσδιορίζεται. Γιατί? Γιατί κάποιοι ενεργούν προκειμένου να παραδοθεί αυτή η χώρα. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι αυτό που θέλουν δεν είναι να γλιτώσουν τα 80 εκατομμύρια της εφεδρείας. 80 εκατομμύρια νομοθετούμε για την εφεδρεία και 100 εκατομμύρια ψηφίσαμε για να πάρει το Μέγαρο Μουσικής. 5 δισεκατομμύρια θα γλιτώσουμε από όλο το νομοσχέδιο και 26 δισεκατομμύρια είναι αυτά τα οποία δώσαμε με ένα μόνο ασφάλιστο κινδύνου για το οποίο δεν μας ενημερώνουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια στιγμή που λέμε στον ελληνικό λαό, στον συνταξιούχο και στον εργαζόμενο να ματώσει, την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Βουλής φτιάχνει βίλες στο γράμμο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, την ίδια στιγμή που λέμε στον μικρό επαγγελματία να κλείσει, την ίδια στιγμή στο Λαβρεντιάδη χαρίζουμε 1,1 δισεκατομμύρια. Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που αγοράζει η πρώτον, η Ωμέγα, είναι ο αδερφός του Πρωθυπουργού. Αντί να κυνηγάμε να βρούμε αυτούς οι οποίοι κλέβουν στην Ελβετία, κλείνω κυρία Πρόεδρε, αντί να δούμε να τους φορολογήσουμε με 50% όσο πληρώνουν και οι Έλληνες φορολογούμενοι, τους βάζουμε φόρο 10%. Και την ίδια στιγμή ο αδερφός του Πρωθυπουργού έχει εταιρεία στην Ελβετία, σου το καταγγέλει ο Νικολόπουλος στη Βουλή και ουδείς απαντά το καταθέτω στη Βουλή. Την ίδια στιγμή εργάζεται παρανόμως σε εταιρεία που παίζει CDS, που ποντάρει στην κατάρρευση της χώρας, στη Unigestion, και βγάζει και τη φωτογραφία του μπροστά. Και ουδείς ενδιαφέρεται. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Βάζουνε αυτούς τους τύπους να κάνουν αγωγή στον βουλευτή, καταργώντας το 62 του συντάγματος, για να με απειλήσουν με 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μάργελος που έκανε το καλαμπόκι, ο ιδιοκτήτης AJ Panther, θέλει 10 εκατομμύρια ευρώ. Η κυρία Ξαφά, την οποία την είσαι κύριος Μητσοτάκης βέβαια στην κυβέρνηση. Ολοκληρώστε κύριε Καμένο. Στο Διεθνές Ομιλματικό Ταμείο 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ο Αντρίκος, 1 εκατομμύριο ο Μάκας, ο σύμβολος του κυρίου Δούκα. Κυρίοι συνάδελφοι, εάν δεν κάνουμε μέτωπο απέναντι στην παράδοση της χώρας, θα είμαστε υπεύθυνοι και το γουδί δεν θα μας χωράει όλους. Τώρα πρέπει να πούμε όχι. Σας καλώ όλους σε μια συστράτευση για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ.